Αλλά πάντως θα έχει ενδιαφέρον αύριο η συνάντηση και θα πω γιατί. Επειδή και οι δύο είναι αστεί. Αστεί είναι και οι δύο. Και έχουν μια αστική ευγένεια, αυτό που λέμε, και μια αστική μόρφωση και οι δύο σε πολύ καλά σχολεία. Στο κολέγιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο κολέγιο ο Στέφανος Κασελάκης. Είναι γλωσσομαθής. Είναι και οι δύο απόφοιτοι του κολεγίου. Πρώτον. Δεύτερον, είναι απόφοιτοι πολύ σπουδαίων αμερικανικών πανεπιστημίων και οι δύο. Λοιπόν, άρα έχουν πολλά κοινά που τους συνδέουν. Μιλάνε εξαίρετα αγγλικά. Έχει πει ο Μητσοτάκης, εξαίρετα αγγλικά. Έχει πει ο Μητσοτάκης ότι τον γνωρίζω τον Κασελάκη όταν εγώ ήμουν βουλευτής και ο Κασελάκης σπούδαζε εκεί. Μια κοινωνική γνωριμία. Είχαμε μια κοινωνική γνωριμία. Σωστά. Έτσι. Άρα γνωρίζονται, δεν είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσουν οι δυο τους. Και ο ίδιος έχει γράψει και κείμενα. Όμως τώρα έχει μεγάλη σημασία να δούμε τη γλώσσα του σώματος που πάντα αποκαλύπτει μέρος της αλήθειας ενός ανθρώπου που δημοσκοπικά παίρνει πάλι 40%. Και ενός ανθρώπου που δημοσκοπικά παίρνει 15%. Mm. Πώς θα αντιμετωπίσει το 40% αριστερά στην οθόνη, το 15% δεξιά στην οθόνη, στην πρώτη του αυριανή συνάντηση, Τάσο Τεριάκη? Και σίγουρα ότι η προβολή έχουν και οι δύο. Και ο Πρωθυπουργός, γιατί τον εξέλεξε ο κόσμος με πολύ μεγάλο ποσοστό, και ο Κασελάκης έχει την προβολή έτσι κι αλλιώς στη δημοσιότητα πάνω του. Ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές. Θα το δούμε αύριο. Όχι, εδώ άλλο λέω, άλλαξα θέμα. Α, εντάξει, θέμα. Ναι, πήγαινε μας εκεί. Ο Μπέος χτυπάει περισσότερες. Τώρα γελάω, αλλά δεν είναι για γέλια, μάλλον είναι για κλάματα. Διότι εδώ δεν έχει να κάνει, όπως την άλλη φορά λέγαμε και το καταδικάσαμε όλοι μας, και νομίζω πιο πολύ από τη δική μας εκπομπή δεν το καταδίκασε καμία άλλη, γιατί τον αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ έντονα, ξεπερνώντας και τα όρια της ευγένειας όταν προσκαλεί έναν άνθρωπο, αλλά αυτά που είχαμε ακούσει μας είχαν βγάλει από τα ρούχα μας. Φαίνεται λοιπόν τώρα ότι η συμπεριφορά του καλού δημάρχου, προσέξτε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, του καλού δημάρχου, από ό,τι λένε οι Βολιώτες, και γι' αυτό τον ξαναψήφισαν. Λένε οι Βολιώτες ότι είναι ένας καλός δήμαρχος που ενδιαφέρεται για τα προβλήματα της πόλης, που είναι στο πλευρό μας, και γι' αυτό του δώσανε από την πρώτη Κυριακή 55%. Η συμπεριφορά του λοιπόν τον αδικεί. Και πραγματικά, εγώ δεν μπορώ να κάνω και ιατρική γονωμάτευση από την τηλεόραση, μακριά από μένα αυτή η προσέγγιση. Όμως, πραγματικά πρέπει να κάνει μια ενδοσκόπηση ο κύριος Μπέος, γιατί ξαφνικά, ενώ είναι ήρεμος, τσαντίζεται πάρα πολύ. Και αρχίζει και εξαπολύει μύδρους, βρίζοντας τους πάντες και τα πάντα και κάνοντας κακό στον εαυτό του. Και απασφαλίσει πλέον ο κ. Γιατί Μπέος. Για μας είναι αυτό που λέμε δημοσιογραφικά βούτυρο στο ψωμάκι μας. Όλες οι εκπομπές ήταν εξαιρέτες. Οπότε χθες παίζουν τις για ακόμα μια φορά απαράδεκτες. Ακόμα μια φορά απαράδεκτες δηλώσεις του κ. Μπέου. Αυτή τη φορά λοιπόν την πλήρωσαν όχι ο Κασελάκης και ο Τάιλερ όπως την προηγούμενη φορά. Και όλοι οι Έλληνες που ακούσανε για τα παιδιά τους κτλ. Την πλήρωσαν κάτι συνάδελφοι από το Βόλο που έχουν διατυπώσει κάποιες ενστάσεις για την καθαρότητα του νερού κτλ. Που τους χαρακτήρισε άπλητους. Πατσαβούρες και μωρή. Μια συνάδελφη. Ονομαστικά. Ονομαστικά. Αυτό ήταν δηλαδή, όπως γράφει κάτι εναντίον του απάβγασμα της ιδεότητας του κ. Μπέου. Θα ακούσουμε τις απαράδεκτες δηλώσεις Μπέου, το ξανατονίσουμε, και μετά αμέσως θα βγάλουμε τους ανθρώπους που εθίγησαν ζωντανά να απαντήσουν στο δήμαρχό του, στον δήμαρχο Βόλου. Δεν είναι απαράδεκτες. Πολιτικός τραμπουκισμός είναι αυτό πράγμα. Ακριβώς. Μην κάνουμε διαγωνισμό ποιος θα πει τη μεγαλύτερη χοντράδα. Τις καταδικάζουμε, έχουμε την ίδια θέση εδώ. Βέβαια. Είναι απαράδεκτες έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε να τις ακούσουμε, παρακαλώ. 9 χρόνια κλείνω ως δήμαρχος το Δεκέμβριο. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, μα από κανέναν. Αγωνίστηκα να φέρω το Βόλο στο προσκήνιο και όχι στο παρασκήνιο, και φτάσαμε σήμερα μετά από μια καταστροφή να υπάρχει μια μερίδα που θέλω να τους πω ότι όπως πάνε και συνεχίζουν, όχι για τα επόμενα 5 χρόνια, για 105 χρόνια θα είμαι ακόμη δήμαρχος, γιατί ξέρετε η κόντρα και αυτά μου δίνει δύναμη και η αλητεία που εκφράζουν. Να ενημερώσουμε όλη την Ελλάδα μέσα από ό,τι έχει δυνατότητα ο καθένας ότι ο Βόλος επανήλθε. Είναι πάλι μια καθαρή πόλη, μια όμορφη πόλη, και όχι να τη δυσφημούμε. Ρε σκουπίδια της δημοσιογραφίας, πατσαβούρες δημοσιογράφοι όσοι είστε τέτοιοι, και να ξεκινήσω άπλητη και τι να μην πω. Ρε σε πειράζει το νερό 10 η ώρα 11 που κόβεται γιατί υπάρχει λόγος, γιατί μήπως κάνεις μπάνιο, μια φορά το μήνα κάνεις μπάνιο. Τι σε νοιάζει εσένα μωρή, και ο άλλος ο ξεφτύλας, την πόλη τους ρε βλάπτουνε. Δεν τρέπετε ξεφτυλισμένοι, στο δρόμο που θα τους βλέπετε φτύνετε τους.
αλλά και να τους φτύνετε θα νομίζουν ότι ψυχαλίζει. Φτάνει πια. Φτάνει, έφερα δύο νταλίκες ξύδι, φύγανε. Δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Αν αμφισβητείτε οτιδήποτε, ελάτε να ξανακάνουμε εκλογές, εγώ το δέχομαι. Αλλά να καλύψουμε τα έξοδα ο Παπαπέτρου και εγώ, 50-50. Να δούμε ο κόσμος τι θα αποφασίσει. Όταν πιάνω τη μάνικα, δεν την πιάνω για να με δει ο κόσμος. Δεν έχω τέτοια ανάγκη. Με ξέρει ο κόσμος, όχι στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Το πιάνω γιατί είναι συμβολισμός. Όταν ο ίδιος ο Δήμαρχος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, οφείλουμε όλοι να συμμετέχουμε. Αυτό θα πει αλληλεγγύη, αγάπη για την πόλη μας. Όσοι δεν το κάνουνε, δεν τους κατηγορώ. Αλλά τουλάχιστον βουλώστε το, ρε. Ρε, βουλώστε το. Βουλώστε το, ρε, κοπρίτες, ξεφτύλες, που τόσα χρόνια τα παίρνατε από τους εργολάβους για να μην μιλάτε. Όλους αυτούς που αναφέρομαι και γνωρίζουν ποιοι είναι, που μπαίνουν στο διαδίκτυο, δυσφημούν, κατηγορούν την πόλη, αν δεν θέλετε να τους φτύσετε, γιατί πραγματικά και το σάλιο σας είναι, δεν αξίζει να το πετάξετε. Έχει γιαούρτια, αυγά, πάρτε, και ιδιαίτερα χαλασμένα, λιγμένα. Να τους κάνετε ομελέτα. Αυτό θέλουν αυτοί. Για τον Μπέο ας πούν ό,τι θέλουν. Για την πόλη όμως, σταματήστε. Κάνετε κακό στους πολίτες, στους εργαζόμενους, στους επιχειρηματίες, γενικά στην πόλη. Και είναι ντροπή. Ντροπή είναι να είσαι πρώτος, βάλτε και τον Περί, ντροπή είναι να είσαι πρώτος πολίτης μιας πόλης, να σε έχουν τιμήσει οι 55% του Βόλου και να μιλάς με τέτοια αγοραία επιχειρήματα και με τέτοιους χαρακτηρισμούς. Εγώ πραγματικά θεωρώ, κύριε Μπέο, ότι αδικείτε και τον εαυτό σας, αλλά και τους ψηφοφόρους σας. Διότι αν ρωτούσατε έναν προς έναν τους ανθρώπους που σας ψήφισαν, θα ντρέπονται και αυτοί που ο πρώτος πολίτης της πόλης αυτής μιλάει με τέτοιους χαρακτηρισμούς, κοπρίτες, ξεφτύλες, σκουπίδια, πατσαβούρες, άπλητοι. Είναι μόνο λίγα από αυτά που σημείωσα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του βίντεο με τις χθεσινές απαράδεκτες για ακόμα μια φορά τοποθετήσεις σας. Και σε καμία περίπτωση θεωρώ, κύριε Μπέο, ότι το 55% των πολιτών που επειδή προφανώς ήσασταν καλός δήμαρχος και σας ξαναεξέλεξε, συμφωνεί με την προτροπή σας σε βία όταν λέτε ότι πρέπει να πετάξουν αυγά κάποιοι, να φτύσουν με ροχάλες και να τους κάνουν τηγανιτούς σε ένα τηγάνι. Υπάρχει ποινικό αδίκημα, προφανώς, εδώ, Γιώργο. Υπάρχει ποινικό αδίκημα. Είναι προτροπή σε βία. Βεβαίως και απορώ πώς δεν έχει παρέμβει ο εισαγγελέας. Ακριβώς. Με του κυρίου Μπέου. Και ο κύριος Μπέος μιλάει για αλητία και δυσφήμιση. Αλητία και δυσφήμιση από τους δημοσιογράφους. Αλητία και δυσφήμιση είναι ο χετός που ακούσαμε μόλις. Ο χετός που άκουσαν όλοι όσοι ήταν εκεί χθες και οι δημοσιογράφοι που θα απαντήσουν στον κύριο Μπέο. Ζούμε σε μια χώρα υποκρισίας. Ζούμε σε μια χώρα που μπορεί ένας πολίτης να βγαίνει και να μιλάει με τέτοιο διχαστικό εμπριστικό λόγο και ουδείς επί της ουσίας να ασχολείται και ασχολούμαστε με το ποιος δημοσιογράφος τον βρίζει περισσότερο. Και ψέγουμε εκπομπές, α εσείς τον βρίσατε λιγότερο, α εσείς τον βρίσετε περισσότερο. Α εσείς στην εκπομπή του Λιάγκα δεν τον αντιμετωπίσετε όπως έπρεπε, α στην τάδε εκπομπή ο τάδε δημοσιογράφος το βράδυ τον αντιμετώπισε περισσότερο ή λιγότερο. Αυτή είναι η χώρα της υποκρισίας. Αντί να ασχοληθούμε με το πρόβλημα που είναι ότι ένας δημόσιος άνδρας με αξίωμα δημόσιο βγαίνει και εξαπολύει τέτοιο ρατσιστικό, φασιστικό λόγο και να πάει στη δικαιοσύνη κάποιος και να πει παιδιά, εδώ μας προσβάλλει όλους. Εγώ αν ήμουν σήμερα πολίτης του Δήμου Βόλου θα έλεγα ότι ο δήμαρχός μου με προσβάλλει. Σωστή. Δεν μπορεί ένας δήμαρχος να βγαίνει και να λέει πάρτε τα αυγά, σηκωθείτε και φτύστε. Βέβαια είναι ο ίδιος άνθρωπος που ακόμα και δίκιο να έχει. Εγώ δέχομαι ότι είχε δίκιο. Τότε που κλείσα τον δρόμο για να πάει να καθαρίσει τον δρόμο. Δίκιο είχε. Χαστούκησε έναν πολίτη και μετά υποχρέωσε τον πολίτη αυτό να πάει να του ζητήσει συγγνώμη. Που ακόμα και δίκιο να έχει, το ξαναλέω, προφανώς είχε δίκιο. Κάποιοι κλείσαν τον δρόμο. Του λέει φύγετε από τον δρόμο. Φεύγεις με χαστούκια. Με χαστούκια το διώχνει τον άλλο. Γιώργο. Έλα. Όταν έβγαινε η Χρυσή Αυγή και είχε παρόμοια ορολογία και προσκαλούσε σε δραστηριότητες ανάλογες, είμαστε υποχρεωμένοι άπαντες να βγούμε στους δρόμους και να την καταγγείλουμε. Κανείς δεν βγήκε να καταγγείλει αυτούς που κατήγγειλαν. Ένα ήταν το μέτωπο, το συγκεκριμένο, το τι λέει η Χρυσή Αυγή. Το ίδιο κάνει αυτή τη στιγμή ο κύριος Μπέος.
και έχουμε μια επίθεση ευθεία κατά δημοσιογράφων με ονοματεπώνυμο, όπου μάλιστα χρησιμοποιεί τις πιο απρεπείς εκφράσεις που έχουν ακουστεί τα τελευταία χρόνια. Και είναι μεγάλο λάθος των ίδιων των δημοσιογράφων που επιτόπου δεν σηκώθηκαν να φύγουν και να διεκδικήσουν. Δεν ήταν εκεί, ήταν παραπώντες. Είχε ανοίξει ως συνήθως μέτωπο κατά απόντων ή πεθαμένων, όπως το έχουμε δει. Αλλά η ΕΣΥΑ είναι πάρα πολύ ευαίσθητη σε οτιδήποτε εκτός από το βασικό. Δεν μπορεί το όργανο των δημοσιογράφων να ακούει αυτούς τους χαρακτηρισμούς για συναδέλφους και να σκέφτεται ποιος δημοσιογράφος φιλοξενεί την καταγγελία κατά αυτού ο οποίος εκφέρει αυτές τις γνωσίες. Έχουμε χάσει το τι γίνεται ακριβώς. Όσο για τον κύριο Μπέο. Ο κύριος Μπέος αυτή τη στιγμή δεν ανήκει σε καμία εκπομπή, ούτε πρωινή, ούτε μεσημεριανή, ούτε τίποτα. Ναι. Ανήκει στη δικαιοσύνη. Ούτε αυτά ο Δήμος τα οποία λέει. Ούτε ο Δήμος του ανήκει. Δεν είναι έτσι το Δήμο. Ο Δήμος δεν ανήκει στο Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος που εκλέγεται, ό,τι ποσοστό και να πάρει, είναι Δήμαρχος για όλους τους πολίτες. Για να υπηρετεί τους πολίτες ουσιαστικά. Για να υπηρετεί τους άλλους πολίτες. Για να τους υπηρετεί. Εδώ τι κάνει λοιπόν, βάζουμε στην άκρη αυτούς που γράφουν οτιδήποτε εναντίον μας και λέμε στους ψηφοφόρους μας βγείτε έξω να πετάτε αυγά και γιαούρτια. Για μένα ο κύριος Μπέος προσβάλλει μία από τις ωραιότερες πόλεις της χώρας μας και τους ανθρώπους, τους κατοίκους τους. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε και το ξαναλέω. Μαθαίνω από όλους που με παίρνουν τηλέφωνα ότι είναι καλός δήμαρχος. Τι σημασία. Δεν το αμφισβητώ, δηλαδή ότι την αγαπάει την πόλη. Όμως η συμπεριφορά του, οι αγορές εκφράσεις και η παρακίνηση σε βία, όχι είναι καταδικαστέα, όχι είναι απαράδεκτη. Προφανώς πρέπει κάποιος να ενδιαφερθεί και να ασχοληθεί σοβαρά. Και να μην ασχοληθεί με το αν τον έψαξε περισσότερο η Καλύβα, ο Τεριάκης, ο Περής, η Φωτεινή ή ο Λιάγκας. Λοιπόν, να μην ανοίξω το στόμα μου κι εγώ για την αισία που είπε ο Βαγγέλης. Άστο καλύτερα. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Καρεκλίδη, ο οποίος είναι ένας από τους ανθρώπους που εφήγην από τον κύριο Μπέο. Είναι στα ονόματα, βάλαμε μπιπ βέβαια κύριε Καρεκλίδη, τα οποία ανέφερε ο κύριος Μπέος εχθές στο χθεσινό του οχετό. Ναι, δεν πειράζει, εμείς οφείλουμε να το κάνουμε δημοσιογραφικά. Ναι. Λοιπόν, χρησιμοποιεί συνέχεια τέτοιες εκφράσεις εναντίον σας ο κύριος Μπέος? Δηλαδή είναι μια πρακτική που την έχετε συνηθίσει στο Βόλο? Γιατί εμείς τώρα το πήραμε χαμπάρι, δεν το ξέραμε. 9 χρόνια κύριε Λιάγκα το ακούμε αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούσαμε χθες. 9 χρόνια μας καθυβρίζει, μας οικοφαντεί, μας εκβιάζει, μας εμφανίζει ως εκβιαστές. Συγγνώμη, δηλαδή σας έχει πει κοπρίτες, ξεφτύλες, σκουπιδαριά, πατσαβούρες. Άπλητους και όλα αυτά σας τα ξέρω. Και γιατί δεν κινείστε νομικά, κύριε συνάδελφε? Αυτό που είπα εγώ πριν. Έχω κινηθεί νομικά. Και οι υποθέσεις που έχουμε εγώ με τον κύριο Μπέο στα δικαστήρια αυτά τα 9 χρόνια ξεπερνούν τις 100. Οι εκατέρωθεν μηνύσεις και οι αγωγές. Οι περισσότερες από εκείνον προς εμένα και λιγότερες από εμένα προς εκείνον. Για συκοφαντίες που έχουν ακουστεί, για υποθέσεις που αφορούν σε αποκλεισμό μου, αποκλεισμό της εφημερίδας μου από τις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις που έπρεπε να κάνει ο Δήμος Βόλου στην εφημερίδα μου, προκειμένου να με στραγγαλίσει οικονομικά και να μου κλείσει την εφημερίδα, από τον εμπορικό πόλεμο που δέχομαι, που πηγαίνει σε επιχειρηματίες και τους λέει γιατί βάζετε διαφήμιση σε αυτή την πατσαβούρα την εφημερίδα. Αχα. Αυτό που είδατε εσείς θες είναι η κορυφή του παγόβουνου, κύριε Λιάγκα. Ο ανηλεής πόλεμος που έχω υποστεί εγώ για την εξόντωσή μου, την κοινωνική, την επαγγελματική και την οικονομική, δεν ξέρετε πόσο μεγάλο είναι. Και όλο αυτό επειδή το ασκείτε κριτική όσο οφείλεται σαν δημοσιογράφος, κύριε Καρεκλίδη. Ακριβώς. Γιατί γράφουμε αυτά που δεν γράφουν οι υπόλοιποι, κύριε Λιάγκα. Γιατί γράφουμε για τη διαφθορά που υπάρχει μέσα στο Δήμο Βόλου. Διότι αυτά που λέτε εσείς, και σέβομαι την άποψή σας ότι πρόκειται για ένα καλό δήμαρχο, υπάρχει, καταγράφει και αυτό το 55% των δημοτών. Εσείς μιλάτε με συγκεκριμένους ανθρώπους. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν διαφορετική άποψη. Ο κόσμος το ψήφισε. Αυτό καταγράφει και είναι δεδομένο. Το 45% λοιπόν, θα το πω από μια άλλη πλευρά εγώ, θεωρούν ότι δεν είναι καλός δήμαρχος ο κύριος Μπέος. Απλώς στη δημοκρατία οφείλουμε να ακούμε την πλειοψηφία πάντα. Αυτό είναι. Σεβαστό, απολύτως. Το να γράφουμε εμείς και να λέμε ότι υπάρχει σκόνη στην πόλη και δεν έχει καθαριστεί επαρκώς και ότι υπάρχουν αναπνευστικά προβλήματα στους πολίτες. Είναι δουλειά σας να το γράφετε αυτό, αν είναι τεκμηριωμένο. Δεν είναι δουλειά μας να το γράφουμε. Αυτό γράψαμε εμείς. Το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι πολίτες που δεν έχουν νερό μετά τις 9-10 το βράδυ, κάποιες ημέρες, όχι όλες. Για το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα οι επιχειρήσεις, τα αρτοπία για παράδειγμα που μιλούσα σήμερα με τον πρόεδρο των αρτοπιών, που ζυμώνουν το βράδυ και συνεχίζουν και ζυμώνουν με επιαλωμένο. Οι άλλες παραγωγικές μονάδες. Η δικαστική διαμάχη που έγινε με τον κύριο Μπέο που μας λέτε, έχει τελεσιδικήσει καμία από αυτές τις δίκες? Έχω μία τελεσίδικη εδώ πέρα. Η οποία έχετε κερδίσει και έχετε χάσει. Θα πρέπει να μου πληρώσει 5.000 ευρώ
απογαγωγή που του έχω κάνει, 5.000 ευρώ, μία από τις πολλές σας λέω, έτσι. Τα έχετε ζητήσει τα λεφτά αυτά ο δικηγόρος ευρώ, σας. Νομιμότοκα από το 2016 για συκοφαντικές αναφορές που έκανε για εμένα και την εκδήλωση. Τα έχει δώσει τα λεφτά αυτά? Όχι βέβαια. Έχει φτάσει στον Άριο Πάγο. Πάει στον Άριο Πάγο. Έκανε όταν Άριο όταν Πάγο. Βρίσκεστε διαζώσεις, γιατί ο Βόλος δεν είναι πια και η Νέα Υόρκη, είναι μια μικρή πόλη. Περπατάς στον δρόμο, βρίσκεται ο ένας με τον άλλο 10 φορές μέσα στην ημέρα. Τι σας λέει σε επίπεδο, σε επίπεδο προσωπικό, τι σας λέει όταν σας συναντάει? Σας βρίζει πάλι? Δεν ανοίγουμε κουβέντα. Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε στο Πανθεσσαλικό το Μάιο, στον τελικό του κυπέλου, αυτό που μου είπε, να δεις τώρα μετά την πανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς επειδή θεωρεί ότι έχει ερίσματα εκεί πέρα και θα με καταβάλει και θα μου κλείσει την επιχείρηση. Αυτό θεωρεί εδώ και 9 χρόνια ότι θα καταφέρει. Λοιπόν. Θα δεις τι θα φας τώρα από εδώ και πέρα. Άρα λοιπόν σας εξύβρισε. Καταλάβατε. Σας εξύβρισε. Πάντως, Γιώργο, η Ένωση. Σας εξύβρισε και εκεί, λέω. Και η Ένωση Συντακτών Θεσσαλία Θεσσαλία. Για κάτσε να τελειώσει ο άνθρωπος, κάτι άλλο που του είπε, ναι. Ότι ήταν παρόντες και αστυνομικοί, κύριε Λιάγκα, οι οποίοι δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Δεν είπαν απολύτως τίποτα και έκαναν και πλάκα μαζί μου. Γιατί τους είπε, τι τον έχετε αυτόν εδώ πέρα. Εγώ περίμενα να πάω στο γήπεδο να παρακολουθήσω τον αγώνα και τους είπε, τι τον έχετε αυτόν εδώ πέρα. Και λέει ο αστυνομικός που ήταν παρόν, τι θέλετε να τον κάνουμε, να τον συλλάβουμε? Έκαναν δηλαδή πλάκα μαζί μου οι αστυνομικοί που ήταν εκεί πέρα για την ασφάλεια του γηπέδου και έκαναν πλάκα μαζί μου, επειδή ξέρουν την αντιπαλότητα που έχουμε μεταξύ μας. Η Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Γιώργο, έχει βγάλει μια ανακοίνωση στην οποία καταδικάζει τις δηλώσεις του κυρίου Μπέου και στέκομαι σε αυτό που γράφει. Προειδοποιεί και καθιστά το Δήμαρχο Βόλου υπεύθυνο για οποιαδήποτε βιοπραγία συμβεί σε βάρος δημοσιογράφου και καλούς συναδέλφους να απέχουν από τέτοιου είδους. Λοιπόν, κύριε Καρεκλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να πω, καλά ξεμπερδέματα. Τι να πω. Να είστε καλά. Φοβερά πράγματα. Είναι φοβερά πράγματα, παιδιά, διότι ειλικρινά, βλέπεις ότι υπάρχει μια αγοραία συμπεριφορά. Και φασίζουσα συμπεριφορά. Που δεν είναι ότι αδικεί τον ίδιο. Ο ίδιος ο κάθε ένας άνθρωπος λειτουργεί όπως θέλει και χειρίζεται τον εαυτό του όπως θέλει. Δεν μπορεί όμως, επειδή είναι πρώτος πολίτης και εκλεγμένος με τεράστιο ποσοστό του Βόλου, να εκθέτει αυτή τη στιγμή μια πόλη ολόκληρη. Και εγώ μπορεί να έχω διαφωνία με σένα, Άρια. Μπορεί να με λογικά επιχειρήματα και έντονα καμιά φορά να τη διατυπώσω. Δεν όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορώ και δεν επιτρέπεται να σε βρίσω, να σε απαξιώσω και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο με χιδεότητες όπως αυτές που εξτόμησε χθες ο κύριος Μπέος. Και από ό,τι μας είπε ο άνθρωπος αυτός, αν λέει αλήθεια, γιατί πάντα πρέπει να ακούμε και τις δύο πλευρές, κάποια στιγμή του είπε θα σε γαμπίπ. Τώρα που βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι και ο λόγος που δοξάζουμε τον Τριανταφυλλίδη και τον Μπαμπινιώτη, γιατί μας έχουν δείξει πόσο πλούσια είναι η ελληνική γλώσσα. Το θέμα βέβαια σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι βλέπουμε ότι ούτε νομικά δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει κάποιος. Δηλαδή βγαίνει, λέει κάτι, κάνει κάτι, τον πάω στο δικαστήριο, δεν πληρώνει ποτέ αυτά που βγάζει το δικαστήριο σε απόφαση. Δεν κάνει εντύπωση η συμπεριφορά του κ. Μπέου, γιατί έτσι έχει μάθει να πολιτεύεται, προκαλώντας. Λοιπόν, πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα τώρα. Με αυτό το πρώην παίκτη reality Τάσο που είχε εισβάλει. Πώς το λένε, σένα μέσα. Στο εφετείο. Στο εφετείο. Με 1,5 εκατομμύριο. Ήταν το.